Πολύτιμες ποσότητες νερού χάνονται άδικα επί μία εβδομάδα στο Ατσαλένιο. Τα αντανακλαστικά της ΔΕΙΑΗ βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη και κατά τ άλλα οι συστάσεις για κατανάλωση του νερού με φυδό περισσεύουν. Πολύ νερό βέβαια χάνει το κόσμο να διψάει να χάνεται το νερό δεν γίνει μεγάλη αμαρτία. Ε, και θα αφήνουμε τόσο νερό να πηγαίνουν στο Ατσαλένιο που έχουν φτάσει. Αυτή η εικόνα καταγράφεται στην οδό Νικολάου Γύση κοντά στην πλατεία Σινάνη και σύμφωνα με κατοίκου λόγω τεχνικού προβλήματο έχει σχηματιστεί ένα ποτάμι που οδηγεί μέχρι τη λεωφόρο Ιωνία. Φοβόμαστε να ρίξουμε νερό ούτε στην αυλή ούτε στα λουλούδια ούτε πουθενά. Πουθενά. Φοβάσαι να βάζει ένα πλυντήριο να πλύνει τα ρούχα σου. Γιατί τώρα να πούμε εδώ πέρα είναι από την περασμένη Παρασκευή. Και είναι τα νερά, λέω φόρο, και κατεβαίνει κάτω, κάτω. Η κυρία αυτή με το από κάτω το υπόγειο, δεν ξέρει τι θα μαζεύει εκεί μέσα, Που τόσε μέρε πίνει νερό είναι εκεί το πέρα. Το... Είναι πολλά τα αυτά μα τα προβλήματά μα εδώ έχετε πέρα. έχετε κάνει κρούση στη ΔΕΙΑΗ? Βέβαια έχω κάνει κι εγώ, και εγώ και όλοι, όλοι γειτόν. Και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν φόβοι να πούμε το νερό νερά και τους επόμενους μήνες λόγω της λειψιδρίας και των φραγμάτων που στερεύουν. Την ίδια ώρα κάτι και αναφέρουν πως πρόκειται για ένα σημείο που περνούν πολλά δικυκλά οχήματα και καραδοκείο κίνδυνο ατυχήματο λόγω της ολυστηρότητας στην άσφαλτο. Τόσε μέρε το νερό χύνεται, είναι αμαρτία πιστεύω να χάνετε τόσο νερό, έχει φτάσει στη... σαλένιο το νερό. Δεν κινδυνεύουν τα μηχανάκια που τρέχουν από τη την στην υγρασία να πέσουν που περνάνε όλα τα delivery από εδώ. Εδώ δεν έχουμε νερό να ψούμε. Δεν έχουμε να πούμε τι υποφέρουμε. Φοβόμαστε να ρίξουμε μια σταλιά στο πεζοδρόμιο μα, διότι γράφτημε με σιγιάρικα. Και είναι αυτή η κατάσταση τώρα από την περασμένη Παρασκευή. Δεν μπορούμε να αφήνουμε του τόλου στο νερό να τρέχει έτσι το μόνο που ξέρει η ΑΕ είναι να βάζει και να αυξάνει τα τέλη και τα ιστορίες και τα τέτοια. Εδώ να μην χάνουμε το, νερό που χύνεται στους δρόμους από τη στιγμή που φωνάζουν ότι τελειώνει το νερό, θα μείνει το Ιράκλιο χωρίς το νερό. Η διαρροή σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους την περασμένη Παρασκευή. Μία εβδομάδα μετά και μετά από απάνωτέ κρούσεις στη ΔΕΙΑΙ, το πρόβλημα παραμένει και οι αρμόδιοι απουσιάζουν. Και πήρε τηλέφωνο, ξαναπήρε, δεν εμφανιζόταν κανεί. Τι να κάνω όμως πε μου. Όλοι έχουν πάρει τηλέφωνο και εμεί και όλοι, όλοι έχουν πάρει και δεν εμφανίστηκε άνθρωπο. Η απάντηση από τη ΔΕΙΑ ήταν ότι δεν έχει διαθέσιμο συνεργείο για να εξετάσει το περιστατικό. Τελικά, όπω περιγράφουν κάτοικοι, συνεργείο επισκέφθηκε σήμερα το επίμαχο σημείο και έπειτα αποχώρησε. Ούτε λυσιδόθηκε, ούτε ενημερώθηκαν οι πολίτε πότε τελικά θα επιδιορθωθεί η βλάβη. Μετά από αυτό ήρθε ένα αυτοκίνητο, σταμάτησε ήδη και απίρθε. Δεν έκανε κάτι. Αυτό απλά Είπαν πότε θα ξαναπεράσουν. Όχι, ακούσατε κάτι, όχι. Έχει oh, και αλλού βλάβε, yeah. λέει και δεν έχουν συνεργεία. Εντάξει, ήρθε πάλι ένα αυτοκίνητο κατά τι 10-11 η ώρα. Δεν θα πάμε τι ώρα. Τσίταξε, έφυγε, αυτό είναι.